Φίλες και φίλοι, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Γιάννη Δελή, βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος. Κύριε Δελή, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Μπαρδούνια. Καλησπέρα στον Πειραιά, σε όλους τους ακροατές μας. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ που σας έχουμε κοντά μας. Θέλω να ξεκινήσω ζητώντας σας να μου κάνετε ένα πρώτο σχόλιο για την παρουσία του κυρίου Μητσοτάκη στις ΗΠΑ και αν η Ελλάδα από όλη αυτή την ιστορία, από τα χειροκροτήματα, τις φωτογραφίες, κέρδισε κάτι. Η αλήθεια είναι ότι σηκώθηκε πολύ θόρυβος επικοινωνιακός, πολύ, πολύ σκουρνιαχτός, κύριε Μπαρδούνια, από την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Νομίζω ότι τα αποτελέσματα αυτού του ταξιδιού και αναμενόμενα ήταν και προδιαγεγραμμένα και φυσικά υπάρχουν κερδισμένοι, υπάρχουν και χαμένοι. Θα ξεκινήσω πρώτα από τους κερδισμένους, που δεν είναι άλλοι από τους Έλληνες εφοπλιστές, οι οποίοι θα αναλάβουν ακόμα πιο ενεργό ρόλο στην μεταφορά του αμερικάνικου υγροποιημένου φυσικού αερίου, του LNG, και τους ελληνικούς επιχειρηματικούς ομίλους, οι οποίοι ωρέγονται κομμάτια από τη Λία μετά τον υπεριαλιστικό πόλεμο που εξελίσσεται και μένεται εδώ στην περιοχή. Ο μεγάλος χαμένος όμως, κύριε Μπαρδούνια, κατά την άποψή μας είναι ο ελληνικός λαός, η συντριπτική πλειοψηφία του οποίου εμπλέκεται χωρίς να το θέλει, χωρίς να το επιδιώκει, παρά την εκφρασμένη του αντίθεση, αν θέλετε ακόμα και δημοσκοπικά καταγράφεται αυτό, την αντίθεσή του στη βαθύτερη εμπλοκή της χώρας στα πολεμικά σχέδια, η οποία επισημοποιήθηκε με την επίσκεψη Μητσοτάκη στις ΗΠΑ. Χαμένος βγαίνει ο ελληνικός λαός, ο οποίος θα πληρώσει ακόμα περισσότερα τα μαλλιά της κεφαλής του, θα μπορεί να πει. Εδώ όμως θα σας πει κάποιος, αν μου επιτρέπετε, για το διάλογο, βεβαίως, ότι δεν θα βγει ο ελληνικός λαός χαμένος, διότι ο ελληνικός λαός θα κερδίσει από τις επενδύσεις που θα κάνουν οι Αμερικανοί στην Ελλάδα και κυρίως στον τομέα της ενέργειας ή στην πολεμική βιομηχανία, αλλά και η χώρα θα βγει πιο ασφαλής και πιο ισχυρή, αφού θα βάλει στο οπλοστάσιο της υπερσύγχρονα πέμπτης γενιάς πολεμικά αεροπλάνα, τα F-35. Πρώτα-πρώτα, κύριε Μπαρδούνια, αυτό που σας είπα πριν, δεν ξέρω πόσο ωφελημένος βγαίνει ένας λαός ο οποίος εμπλέκεται ακόμα περισσότερο στα πολεμικά σχέδια και στις σειράξεις οι οποίες εξελίσσονται. Ήδη η χώρα μας συμμετέχει στην υπεριαλιστική σύγκρουση στην Ουκρανία. Όχι, αν θέλετε, επειδή έστειλε κάποια όπλα ή κάποιο πολεμικό υλικό, αλλά γιατί σε αυτόν τον πόλεμο παίζουν κεντρικό, βασικό ρόλο οι αμερικάνικες, οι νατοϊκές βάσεις στη χώρα μας, καθιστώντας την ίδια τη χώρα μας και τις περιοχές όπου λειτουργούν αυτές οι αμερικάνικες βάσεις, όπως η Αλεξανδρούπολη, η Σούδα, στόχο αντιπίνων, κάτι που έχει υποθεί από την αντίπαλη, από την ρωσική πλευρά. Συνεπώς, δεν ξέρω κατά πόσο κερδισμένος βγαίνει ένας λαός ο οποίος εμπλέκεται ακόμα βαθύτερα στον πόλεμο. Όσο για τα αεροπλάνα, για τα αεροσκάφη, για το πολεμικό υλικό, δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι αυτά εξυπηρετούν πρώτα και κύρια τους νατοϊκούς σκοπούς, και αυτό το παραδέχονται και οι ίδιοι οι Αμερικανοί, και με αυτό το κριτήριο πουλάνε, δεν παραχωρούν, πουλάνε, και μάλιστα πουλάνε πανάκριβα αυτούς τους εξοπλισμούς, και οι Αμερικανοί αλλά και οι Γάλλοι και όλοι οι υπόλοιποι, τέλος πάντων, σύμμαχοι εντός πολλών εισαγωγικών. Θέλω να πω εδώ, να θέλω να σημειώσω, κύριε Μπαρδούνια, ότι το κόστος αυτών των εξοπλισμών είναι τεράστιο, είναι δυσθεώρητο, και βλέπουμε μια κυβέρνηση να δίνει με χαρακτηριστική ευκολία αυτά τα χρήματα την ώρα που αρνείται στο λαό μας ακόμα και τα ελάχιστα εκείνα μέτρα ανακούφισης που δικαιούται, όπως είναι για παράδειγμα η ρήτρα αναπροσαρμογής, κάτι που είναι και επίκαιρο, ή η ειδική φόρη κατανάλωσης. Κύριε Δελή, αν μου επιτρέπετε, μπορείς να μην προχωρήσει αυτή την εξοπλιστική διαδικασία, το κόστος, το εξοπλιστικό, όταν καθημερινά έχεις τουρκικές προκλήσεις, παραβιάσεις, απειλές από το γείτονα που λέγεται Τουρκία, και είναι απρόβλεπτο σύμφωνα πάντα με την κυβέρνηση? Ναι, μονάχα από αυτούς τους υπερσύγχρονους στρατιωτικούς εξοπλισμούς θα τους ελέγχουν πάντα οι σύμμαχοί μας, οι άνωθεν σύμμαχοί μας, και όλοι γνωρίζουν τι μπορεί να γίνει σε μια τέτοια περίπτωση. Όλοι γνωρίζουν, για παράδειγμα, τη συμπεριφορά αυτού του συμμάχου όταν επιχείρησε η χώρα μας, το μακρινό, το 1974, να στείλει στρατιωτική βοήθεια στην Κύπρο, πώς εμποδίστηκαν και με ποιο τρόπο εμποδίστηκαν.
Θέλω να πω ότι αυτοί οι εξοπλισμοί, κύριε Μπαρδούνια, και εμείς το λέμε δυνατά, το λέμε φωναχτά να τα ακούσει ο κόσμος, δεν εξυπηρετούν τις αμυντικές ανάγκες της χώρας. Και απόδειξη ότι αυτή τη στιγμή πολλά από αυτά τα υπερσύγχρονα αεροπλάνα που έχουν αγοραστεί περιπολούν σε όλα τα Βαλκάνια, εξυπηρετώντας νατοϊκές ανάγκες, οι δε φρεγάτες, ορισμένες από αυτές είναι στο μακρινό Περσικό κόλπο, δεν ξέρουμε ποιες ανάγκες αμυντικές ανάγκες της χώρας καλύπτουν, ή στα ανοιχτά της Λιβύης. Θέλω να πω ότι αυτοί οι εξοπλισμοί και υπέρογγοι είναι και δεν εξυπηρετούν τελικά τις αμυντικές ανάγκες της χώρας και εν πάση περιπτώσει βρίσκονται πάντα υπό τον έλεγχο αυτών που πουλούν όλα αυτά τα υπερσύγχρονα μηχανήματα. Όμως υπάρχει και μία ακόμα παράμετρος που ο μεγάλος χαμένος είναι ο ελληνικός λαός. Ξέρετε, η περιβόητη αντικατάσταση του ρώσικου φυσικού αερίου από το αμερικάνικο LNG θα το καταστήσει 3 ή 4 φορές ακριβότερο. Αυτό πρέπει να το πούμε στον ελληνικό λαό να το ξέρει. Το αμερικάνικο φυσικό αέριο, το υγροποιημένο, θα είναι πανάκριβο. Αυτό τι δείχνει, κύριε Μπαρδούνια? Ότι η ενεργειακή φτώχεια στη χώρα μας θα μεγαλώσει. Και ξέρετε, υπάρχει ένα παράδειγμα εκεί στον Εύρο, στην Αλεξανδρούπολη, όπου οι αγωγοί περνάνε κυριολεκτικά έξω από τα σπίτια των σπιτιών, από τα χωριά και τις κομοπόλεις της περιοχής, και οι άνθρωποι εκεί δεν μπορούν να ζεσταθούν το χειμώνα που κάνει και πολύ κρύο. Υπάρχει όμως και κάτι ακόμα, κύριε Μπαρδούνια, μέσα από όλο αυτό το σκηνικό, το πανηγυρικό. Είναι ότι μεγαλώνουν οι κίνδυνοι για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, καθιστώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες επιδιαιτητή. Μια χώρα, μαζί με το ΝΑΤΟ βέβαια, που δεν αναγνωρίζουν τα εξωτερικά σύνορα της χώρας, της δικής μας, όπως ορίζονται από τις διεθνείς συνθήκες σε σχέση με την Τουρκία. Και λένε το περιβόητο, βρείτε τα στις διεκδικήσεις, τις επιθετικές διεκδικήσεις της Τουρκίας. Δεν μας ενδιαφέρουν οι διαφορές σας. Εν πάση περιπτώσει, αυτός είναι ένας ενιαίος νατοϊκός χώρος. Συνεπώς, δεν ξέρω κατά πόσο θα πρέπει ο ελληνικός λαός να πανηγυρίζει για αυτό το ταξίδι. Αντίθετα, θα πρέπει να κουμπώνεται, θα πρέπει να προετοιμάζεται για νέα ακόμα επίθεση και στη ζωή του και στο πορτοφόλι του και στα δικαιώματά του. Σήμερα έγινε γνωστό, κύριε Δελία, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δώσει 300 δισεκατομμύρια για την ενεργειακή επεξάρτηση από τη Ρωσία και θα υπάρξει μια πλατφόρμα για κοινή αγορά αερίου. Για να το σχολιάσουμε αυτό, γιατί βλέπουμε ότι η Ευρώπη πολύ σοβαρά κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, παρά το γεγονός ότι πολλές χώρες θα χρειαστούν αρκετό χρονικό διάστημα. Μιλάμε τουλάχιστον 3-4 χρόνια για να επεξαρτηθούν πλήρως από τη ρωσική ενέργεια. Εμείς αυτό που λέμε, κύριε Μπαρδούνια, είναι ότι η χώρα μας έχει πάρα πολλές δυνατότητες ενεργειακές να ικανοποιήσει αυτές τις ανάγκες για το λαό της. Καταρχήν έχει ένα τεράστιο γεωθερμικό πεδίο, έχει δηλαδή λιγνίτες και μάλιστα πολύ πολύ υψηλής ποιότητας, τους οποίους μπορεί να αξιοποιήσει προκειμένου να έχει παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Διαφωνούμε δηλαδή με την απολιγνητοποίηση. Απολύτως, κάτι με το οποίο συμφωνούν όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Έχει υδροηλεκτρικά εργοστάσια, μπορεί να κάνει και επιπλέον, και να σας πω και κάτι, ίσως δεν έχει αναδειχθεί όσο θα έπρεπε. Ίσως δεν υπάρχουν πιο φιλοπεριβαλλοντικά έργα από τα υδροηλεκτρικά εργοστάσια που εξοικονομούν ακριβώς το σπάνιο όσο πάει νερό και το αξιοποιούν και για άλλες, χρήσεις, από την καλλιέργεια μέχρι την ίδρευση. Έχει την γεωθερμία, έχει πάρα πολλές περιοχές της χώρας μας μπορεί αυτή να αναπτυχθεί. Παραδείγματος χάρη στην Κάμπισο που βρεθήκαμε προχθές με τον γραμματέα του κόμματος. Έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες βεβαίως να αξιοποιήσει και τις ΑΠΕ, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και τον άνεμο και τον ήλιο. Ανταυτού βλέπουμε ότι επικεντρωνόμαστε σε μια συζήτηση για το φυσικό αέριο, ένα καύσιμο το οποίο είναι ορυκτό και αυτό, με ό,τι αυτό σημαίνει για την επιβάρυνση του περιβάλλοντος και του κλίματος, και το κυριότερο είναι εισαγόμενο, κύριε Μπαρδούνια, που σημαίνει ότι αυξάνει και η ενέργεια, δεν είναι μόνο ότι ακριβένει και θα το πληρώνουμε πανάκριβα, είναι ότι αυξάνει και η ενεργειακή εξάρτηση της χώρας. Είτε αυτό συμφωνηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση είτε όχι. Συνεπώς εμείς λέμε στον ελληνικό λαό ότι θα πρέπει αυτά να τα συνυπολογίσει και να μην περιμένει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου εν πάση περιπτώσει και εκεί υπάρχουν αντιτιθέμενα συμφέροντα. Βλέπουμε τι γίνεται με τους πυρηνικούς σταθμούς της Γαλλίας ή σε σχέση με τη Γερμανία και ούτω καθεξής.
Αυτή τη στιγμή η χώρα μας πρέπει να προσανατολιστεί σε μια όσο γίνεται αξιοποίηση των εγχώριων πηγών ενέργειας και αυτό δεν το βλέπουμε δυστυχώς. Κύριε Δελή, η ακρίβεια έχει αγγίξει και οριζοντίως και καθέτως στην ελληνική κοινωνία και όχι μόνο. Απολύτως. Εδώ λοιπόν θέλω να, να δούμε τι θα μπορούσε κατά την άποψη του κόμματός σας να γίνει. Και δεν λέω βέβαια να μου πείτε ότι πρέπει να παλέψει ο λαός για να αλλάξουν οι σχετισμοί και να αλλάξει εσείς. Μα λέω αυτό, σε μακροπρόθεσμα, βραχυπρόθεσμα τι θα μπορούσε να γίνει. Ναι, καταρχήν και αυτό θα πρέπει, ξέρετε, ακόμα και αυτό που θα σας πω θα πρέπει να το διεκδικήσει ο λαός, γιατί το απορρίπτουν όλα τα υπόλοιπα κόμματα, τα οποία είτε παραπέμπουν στις επόμενες εκλογές, που δεν ξέρουμε πότε θα γίνουν, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, είτε καθησυχάζουν το λαό με γλυκά παραμύθια περί προσωρινότητας. Κοιτάξτε, υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα και το ξέρετε κύριε Μπαρμένα, το ξέρουν όλοι όσοι είναι στον κόσμο, όσοι είναι ο κόσμος τελικά. Υπάρχει πρόβλημα που αγγίζει τα όρια της επιβίωσης πλέον σχετικά με τα εισοδήματα και με την ακρίβεια που τρώει τα χρήματα του κόσμου. Κατατρώει κυριολεκτικά. Και εδώ νομίζουμε ότι οι λύσεις δεν είναι πάρα πολλές. Ως άμεσα, κυριολεκτικά άμεσα μέτρα, εμείς δεν έχουμε παρά να προτείνουμε την κατάργηση του ΦΠΑ, προσέξτε, την κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, αυτά είναι τα οποία τα βασικά τρόφιμα, πώς να το πω. Την κατάργηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στην ενέργεια. Είναι μέτρα, αν θέλετε, στοιχειώδη, τα οποία μπορούν να δώσουν μια ανακούφιση, μια πρώτη απάντηση. Τίποτα από αυτό δεν γίνεται δεκτό, τίποτα από αυτό δεν ζητάνε τα υπόλοιπα κόμματα. Ακόμα και ο ΣΥΡΙΖΑ που φωνάζει και βγαίνει στα κάγκελα, μιλάει για μια μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης τόσο όσο θα το επιτρέψει στα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζουμε ότι σήμερα η συζήτηση δεν μπορεί να πάει πίσω από την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης που μάλλον διπλασιάζει, υπερδιπλασιάζει την τιμή της ενέργειας. Και αυτά, είπατε πριν για το λαό που πρέπει να αγωνίζεται, αυτά, ακόμα και για αυτά θα πρέπει να αγωνιστεί ο λαός. Δεν πρέπει να τα περιμένει να πέσουν από τον ουρανό μόνα τους. Αυτά, γι' αυτά παλεύουμε εμείς, μαζί βεβαίως με την αύξηση των μισθών. Δεν μπορεί. Έγινε όμως αύξηση, 50 ευρώ δόθηκε στον κατώτατο μισθό, δεν είναι μικρή αύξηση. Είναι μικρή κύριε Μπαρδούνε και ξέρετε γιατί. Γιατί παρά την αύξηση αυτή ο μισθός εξακολουθεί να είναι μικρότερος σε σχέση με αυτό που ήταν το 2009. Δεν μπορούμε λοιπόν να πανηγυρίζουμε για ένα μισθό που πήγε τώρα στα 700 πόσο πήγε όταν ο μισθός το 2009 ήταν 750. Μετά από 11 χρόνια δηλαδή και μετά από ό,τι έχει γίνει δεν μπορούμε να πανηγυρίζουμε γι' αυτό. Γι' αυτό και το αίτημα βλέπουμε τα συνδικάτα, βλέπουμε τις μεγάλες ομοσπονδίες. Δεν μπορεί να είναι ο κατώτερος μισθός κάτω από τα 825 ευρώ. Αυτό είναι το όριο που έχουν βάλει σήμερα. Το λιγότερο ως βάση για να έχουμε περισσότερες αυξήσεις. Κάτι τελευταίο να ρωτήσω κύριε Δελή, γιατί ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι αμήλικτος. Ένα λεπτό μου έχει μείνει μόνο, γιατί πρέπει να πάω και στις διαφημίσεις. Οι επόμενες εκλογές θα γίνουν με απλή αναλογική. Το ΚΚΕ, επειδή πάντοτε μιλάει για κοινωνικό μέτωπο και για φαντάζομαι πολιτικό μέτωπο, έχετε στη στρατηγική σας το ενδεχόμενο συνεργασίας με κάποιο πολιτικό ή πολιτικά κόμματα, αν και εφόσον χρειαστεί να γίνει μια κυβέρνηση συνεργασίας? Όχι, το έχουμε δηλώσει κύριε Μπαρδούνια και για τις επόμενες και για τις μεθεπόμενες εκλογές. Πρόκειται για κόμματα που έχουν την ίδια στρατηγική, ακολουθούν την ίδια πολιτική, το έχουν αποδείξει επανειλημμένα. Και να σας πω και κάτι, δεν αναμένεται να υπάρξει και μεγάλη δυσκολία στο σχηματισμό κυβέρνησης με την απλή αναλογική, γιατί τα κόμματα αυτά έχουν κοινή στρατηγική πορεία και τελικά είτε έτσι είτε αλλιώς νομίζουμε ότι θα καταφέρουν να φτιάξουν μια κυβέρνηση. Εμείς θα συμμετέχουμε σε εκείνη την κυβέρνηση που θα προέρχεται μέσα από την λαϊκή πάλη, όταν θα αναδειχτούν εκείνες οι λαϊκές δυνάμεις, όταν θα δημιουργηθεί εκείνο το μέτωπο του λαού, το οποίο θα βάλει στην προμετωπίδα του τις πραγματικές ανάγκες και όχι τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων και του ΝΑΤΟ. Ωραία. Κύριε Γιάννη Δελή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Καλώς σας απόγευμα. Επίσης, να είστε καλά. Γεια σας.